Σικορέ με κατσικίσιο τυρί. Για τη συνταγή θα χρειαστείτε 3 σικορέ, ένα φλιτζάνι κατσικίσιο μαλακό τυρί, μισό φλιτζάνι καρυδόψυχα χοντροκουπανισμένη, μείγμα πιπεριών, 2 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο. Ναι, είδες. Σου φτιάχνει τη διάθεση να χορέψεις. Το σικορέ. Τώρα ναι. Τώρα πια μπορώ να σας δείξω με την κουκίτσα αυτή χορεύοντας. Λοιπόν, θα πάρετε ένα από αυτά τα λαχανάκια που είπαμε ότι οι Γάλλοι και οι Βέλγοι τα αγαπάνε πολύ και θα ξεχωρίσετε τα φιλαράκια. Πώς είχαμε κάνει προχθές για να στολίσουμε τη σαλάτα, τώρα θα κρατήσετε αυτά τα φιλαράκια έτσι. Γενικώς σας αρέσουν τα μινιόν πράγματα εκεί πέρα, γιατί και το λαχανάκι, ας πούμε, που, το... που είπες για Βέλγιο, ναι. Λαχανάκι Βρυξελώνη είναι μικρό. Σας αρέσουν γενικώς. Ναι, εντάξει, τα αυτό είναι πάρα πολύ. Έχεις θυμάσαι που δοκίμασες προχθές, ναι, είναι πολύ είναι τραγανό. Βέβαια. Λοιπόν, ξεχωρίζετε τα φιλαράκια κατά αυτόν τον τρόπο. Κοιτάξτε τώρα τι θα κάνετε. Εγώ σήμερα σας κάνω μία πρόταση να βάλετε μέσα κατσικίσιο τυρί. Το ανοίγω έτσι. Είναι κατσικίσιο γαλλικό τυρί αυτό, αλλά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα τυράκι που θα βρείτε και θα είναι μαλακό. Ακόμη γιατί όχι και ένα κατσίκι δομοκού. Θέλω πάντως θέλω ένα τυρί, αλλά με το κατσικίσιο κάνει ωραία κόντρα. Ναι, ναι, βέβαια. Με... είναι ωραίο το κατσικίσιο. Πολύ ωραία, με το καρύδι το οποίο το έχω ψιλοτρύψει. Μπορείτε να βάλετε και γκορκονζόλα, πάει πολύ ωραία, ή ροκφόρ. Θέλω αυτό εδώ, εδώ θα το... υπάρχει και Θανάσης... μαλακό τυράκι πάντως δυνατό. Μπορούμε να βάλουμε και μαλακό και τυράκι. Και μαλακό τυράκι κατσικίσιο. Κατσικίσιο. Βεβαίως. Έχω βρει εγώ ένα τώρα, το έχω ανακαλύψει, δεν λέω μάρκες. Ξέρω, ξέρω. Αλλά είναι, ναι, πολύ ωραίο. Σε σένα το είπα. Περίμενε. Είναι απόλαυση. Ενώνεται εδώ το καρύδι έτσι με το τυράκι. Βάλε μου λίγο λάδι ακόμη. Έλα, έλα. Κάνες. Κάνες. Λοιπόν, λίγο πιπεράκι θέλουμε. Δεν βάζετε φυσικά αλάτι, δεν το χρειάζεται εδώ. Και βάζετε λίγα πιπέρια ολόκληρα κόκκινα. Για το χρώμα και για τη γεύση. Εγώ έχω ένα μείγμα από πιπέρια εδώ, ταιριάζει πάρα πολύ ωραία. Κοιτάξτε τώρα τι κάνετε. Παίρνετε. Θέλει λίγο λαδάκι ακόμα, λες. Όχι, 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 γιατί αυτό θα το φτιάξουμε εμείς εδώ. Ναι. Παίρνετε έτσι με 2 κουταλάκια. Και για να μην σας παιδεύω. Και φτιάχνετε μικρές μπουκίτσες. Και το βάζετε εδώ στην άκρη. Δηλαδή, θα χρησιμοποιήσετε τα φύλλα από το σικορέ σαν να είναι γόνδολες για να βάλετε μέσα το υλικό αυτό που φτιάξατε. Εκτός από το... ο Θανάσης θα μου γεμίσει 2-3 ακόμη με τυράκι. Έχω να σας δείξω και μια άλλη πρόταση, δεν την έχουμε στα υλικά, αλλά μπορείτε να βάλετε ό,τι θέλετε. Μια πολύ εύκολη πρόταση και ενδεχομένως πολύ πιο κοντά στα υλικά που έχετε στο ψυγείο σας είναι γιαούρτι με πάστα ελιάς. Αυτό που θέλω είναι να κρατήσετε την ιδέα ότι χρησιμοποιείτε τα φύλλα από το σικορέ σαν να είναι ένα κουταλάκι, έτσι. Και θα γεμίσετε γύρω-γύρω μια ωραία πιατέλα και θα τη βάλετε στο μπουφέ σας. Βάλω. Εγγύηση σε γεύση. Θα αρέσει σε όλους. Κοιτάξτε τι ωραία που φαίνεται. Πολύ εύκολη μπουκιά, πολύ γρήγορη και σας είπα, μπορείτε να βάλετε μέσα στο μείγμα ό,τι θέλετε. Ή σας βρίσκετε λίγη φέτα ρε παιδί μου, λίγο τυράκι, με λίγο άνηθο. Κάντε τέτοιες μπουκίτσες, ό,τι σας βρίσκετε στο σπίτι. Εγώ σας έκανα την πρόταση αυτή. Μπαμ, μπαμ. Ναι, με το κατσικίσιο και με το καρυδάκι, γιατί μ' αρέσει πάρα πολύ. Και για να είστε και πιο δημιουργικοί, μπορείτε να βάλετε, περίμενα να σου πω, να δεις ένα ωραίο κόλπο. Πάνω από τους συνδυασμούς με τα τυριά, εδώ έχω λίγο πετιμέζι. Α, το κάνεις κόντρα τελείως. Α, το τι ωραία ταιριάζει, το πετιμέζι. Πάνω από τα αλμυρά αυτά τυράκια, δεν σας λέω τίποτα. Άσε που αυτό μπορεί να το έχετε προετοιμάσει και 2 ρίτσες πριν, δεν παθαίνει τίποτα. Και θα το βάλετε στο μπουφέ να περιμένει. Πάρα πολύ ωραίο. Τι ωραία, δεν πολύ είναι. Γρήγορο, πολύ εύκολο και πολύ ναι. Θεαματικό από την εντυπωσιακό σαν πιάτο. Αυτή την λογική έχουν και αυτές οι μπουκές.